Και θα είναι λάθος. Αφήστε με να τελειώσω. Μα για όνομα του Θεού. Εντάξει, όταν εσείς μιλάτε δεν σας διακόπτω. Και αυτό έχει απαντηθεί πρώτα. Η σημερινή μεταφορά των αρχαιοτήτων του Παρθενώνα προκαλεί δέος και συγκίνηση. Είναι ένα ιστορικό γεγονός με οικουμενική διάσταση. Γιατί ρε παιδιά, δεν γίνεται έτσι. Διακόπτεται τον Υπουργό για να γίνεται ξανά. Τι άσχοντο. Πέστε μου πότε θα είστε έτοιμοι. Δεν είναι ωραίο αυτό το πράγμα. Ξεχάστε ότι είμαι Υπουργός. Είμαι άνθρωπος. Με έχετε διακόψει 800 φορές, ας πούμε, ορισμένοι από εσάς. Δεν είναι σωστό αυτό. Συνεπώς, δηλαδή, είμαστε χοντρικά, να το πω έτσι, γύρω 55,5 με 56 ο κύριος Παπανδρέου, 37 ο κύριος Βενιζέλος. Μια μέρα είχα ξεκινήσει 5:30 το διάβασμα το πρωί και έφτασε βράδυ, είχα 3 παξιμάδια, 1 κομμάτι τυρί και ένα μπουκάλι νερό. Και δεν κλούβιανε το μυαλό σου, Χριστιανέ μου. Ξεκίνησα στις 5:30 το πρωί, διάβαζα Θουκυδίδη. Θουκυδίδη από τις 5:30 το πρωί, μέχρι το βράδυ που βράδιασε. Εγώ δεν μπορούσα, φίλε, να το κάνω αυτό. Έρχεται, εμένα κλουβιένει και το μυαλό έρχεται, μου. Έρχεται ο παππούς μου και μου λέει, πηδάκι μου ακόμα. Και λέω, αν δεν τελειώσω σήμερα όλα τα 50 κεφάλαια του Θουκυδίδη, δεν θα τελειώσω. Και τις άλλες μέρες με ρώταγε. Τον τέλειωσε αυτόν τον Θουκυδίδη, τον παλιάνθρωπο.